Επαφές με δημάρχους, βουλευτές, εκπροσώπους φορέων και πολίτες είχε σήμερα σε Πύργο και Αμαλιάδα ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης, θέτοντας στο επίκεντρο των συζητήσεων τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Τσιρώνης, ερχόμενος από την Κυπαρισία και πριν ξεκινήσει τις συναντήσεις στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, επισκέφθηκε την περιοχή του Καϊάφα, όπου εκεί τον υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος και στη συνέχεια βρέθηκε στο ποτόκι του Δήμου Πύργου, όπου και περπάτησε ανάμεσα στα δεματοποιημένα σκουπίδια, λαμβάνοντας ενημέρωση για την απαράδεκτη κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί από εκπροσώπους του Δήμου αλλά και πολίτες. Των υπερουσίες μας είναι και πάρα πολλά σπίτια, τα οποία έχουν πετσερίκια. Εγώ έχω δύο παιδιά, 5 και 7 χρόνια. Είναι γεμάτα πετάλες από τα κουνούπια. Η μυρωδιά είναι υπόφορη, δεν αντέχουμε όταν γυρίζει προς τα πάνω. Και τα καίει τόσο στέγος. Και φοβούμαστε πάρα πολύ περισσότερο γιατί έχουν βάλει κάποια σπουδαία. Κάποιος πυρομανής, ο οποίος δεν λυπάται να καταστατάσει. Για ποιο λόγο να μην έχει να βάλει ένα σπίτι πυρομανής. Και αυτό μπορεί να φύγει. Στο Δημαρχείο του Πύργου, ο Υπουργός είχε σειρά επαφών με τους δημάρχους της Ηλίας, βουλευτές και εκπροσώπους φορέων. Στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε αργά το μεσημέρι, έχοντας στο πλευρό του τον Δήμαρχο Πύργου, Γαβρίλη Λιατσή, τον οποίο και ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και την άψογη συνεργασία που αναπτύσσουν, μίλησε για το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τονίζοντας πως προωθούνται λύσεις για την οριστική επίλυση μέσω της λειτουργίας μονάδας μηχανικής διαλογής στη θέση 30 Φιλιά. Ναι, δεν υπήρχε καταρχάς να ξεκινήσω από το τελευταίο καμία απόφαση για κανένα δεματοποιητή. Οι δεματοποιητές δεν είναι μέρος ούτε της προσωρινής ούτε της μόνιμης λύσης αυτή τη στιγμή εδώ στην Ηλία και χαίρομαι που αυτοί που είναι και μέσα στο εθνικό σχέδιο μια άποψη, εδώ πέρα τη συμμερίζονται όλοι οι δήμαρχοι. Όσον αφορά για τη μόνιμη λύση, η μόνιμη λύση είναι αυτό που έχουμε ήδη περιγράψει, η κυκλική οικονομία, δηλαδή πρόληψη. Δεν παράγουμε δηλαδή υλικά, δεν αγοράζουμε υλικά, προτιμάμε τα υλικά που δεν έχουν συσκευασίες που πέφτουν στα σκουπίδια. Επαναχρησιμοποίηση, προτιμάμε τα προϊόντα εκείνα που μπορούν τα υλικά τους όταν τελειώνει ο χρόνος ζωής να επαναχρησιμοποιούνται όσο έχουν. Διαλογή στην πηγή, δεν ανακατεύει ο πολίτης και ξοδεύει αυτό τον ελάχιστο χρόνο να μην ανακατεύει τα υλικά, γιατί όταν τα ανακατεύει γίνονται δαπανηροί τοξική βόμβα. Και τελευταία ανακύκλωση, τα υλικά να ανακυκλώνονται, να παράγεται κομπόστ, το γυαλί να πηγαίνει και το χαρτί, το μέταλλο, τα πλαστικά να πηγαίνουν άλλους εμπόρους και να μην χρυσοπληρώνει ο πολίτης εργολάβους για να τα θάβουν ή να τα διαχειρίζονται. Η λογική μας είναι να μειώσουμε το τονάζ των απορριμμάτων σε όλους τους δήμους, να παράγονται πολύ λιγότερα απορρίμματα και ταυτόχρονα να είναι πολύ φτηνότερη η διαχείρισή τους και στα σημεία παράγοντα να μην έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία και χάρηκα ιδιαίτερα που βλέπω ότι στο σύνολό τους οι δήμαρχοι της περιοχής και ο φώτας της περιοχής είναι και αυτοί σε αυτή την κατεύθυνση με τη μικρότερη μεγαλύτερη εμπορία σε κάθε χωριό, κάποια είναι πιο μπροστά, κάποια λιγότερο μπροστά, αλλά με πολύ μεγάλη διάθεση για συνεργασία και με το Υπουργείο και μεταξύ τους. Είχαμε και τον αντιπεριφερειάρχη μάλιστα εδώ πέρα, που και αυτός είναι διατεθειμένος να συνδράμει. Αυτές οι μονάδες που θα χρειαστεί να γίνουν, να είναι μονάδες οι οποίες θα είναι μικρότερες και φτηνότερες και φυσικά θα χρειάζονται και πολύ μικρότερες περιβαλλοντικές αδειοτήσεις. Εκεί που ήδη υπάρχουν περιβαλλοντικές αδειοτήσεις, δεν χρειάζεται προφανώς να ξαναβγούνε, ούτε εκεί που υπάρχουν ήδη χωροθετήσεις, δεν χρειάζεται να ξαναχωροθετήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα λογική σε αυτή την κατεύθυνση της πιο των λιγότερων ποσοτήτων και των φτηνότερων διαχείρισεων. Ξαναείπα, δεν έχουμε καμία εμμονή ότι απορρίπτουμε κάτι έτσι άκρητα. Απλά η συγκεκριμένη μονάδα ζήτησης της περιοχής είναι σχεδιασμένη από ό,τι θυμάμαι για 80.000 τόνους. Είναι μια ποσότητα που τώρα δεν παράγεται πλέον και εμείς θα τη μειώσουμε σημαντικά. Άρα μπορούμε με τα μισά χρήματα να σχεδιάσουμε μια μονάδα 40.000 τόνων, η οποία είναι υπερεπαρκής αυτή τη στιγμή και ως προσωρινή λύση, αλλά περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και ως μόνιμη λύση, ώστε να παραγούνται τελικά της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια, ο Υπουργός μίλησε για τον Καϊάφα και τα σχέδια που προωθούνται για την αξιοποίηση της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε και στις υποεξέταση λύσεις για τη διαχείριση της τοξικής βόμβας που ακούει στο όνομα Ποτόκι. Πάντως, η κατεύθυνσή μας είναι, όπως είπα και πριν, προστασία της φύσης και προστασία της οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα γίνεται σε πάρα πολλά μέρη στον πλανήτη, δεν είναι αντιφατικά πράγματα αυτά τα δύο, μπορούν να συνδυαστούν και να γίνει εφαλτήριο πραγματικά μιας υγιούς οικονομίας αυτός ο τεράστιος φυσικός πλούτος που στον Καϊάφα αποκτά αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά το ποτόκι, είναι ακριβώς μια τοξική βόμβα που αυτή τη στιγμή είναι στα όρια του Δήμου και κυρίως πάνω στον Αλφείο, αν θυμάμαι, είναι πολύ κοντά στον Αλφείο ποταμό. Είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία δίθεν προσωρινής αλλά μόνιμης λύσης, που είναι ακριβώς το τελείως αντίθετο από αυτό που σχεδιάζουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση με το Δήμο, μια γόνιμη συζήτηση, το αν συμφέρει αυτές οι μονάδες μηχανικής διαλογής, που ούτως ή άλλως θα είναι κομμάτι της προσωρινής λύσης, θα πρέπει κάποιες αυτές να εγκατασταθούν εκεί προσωρινά για να αρχίσει να καθαρίζεται η περιοχή, εάν θα πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα δέματα σε ένα χώρο ολοκληρωμένης διαχείρισης, ή αν προσωρινά πρέπει για λόγους προστασίας υγείας κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα να σκεπαστούν για να μην υπάρχει τουλάχιστον κίνδυνος πυρκαγιάς και μικροβιακής μόλυνσης από έντομα κτλ. Δυστυχώς. Από τη μέρα που έγινα δήμαρχος μέχρι σήμερα δεν έχω ασχοληθεί με άλλο θέμα εκτός από τα απορρίμματα. Και ήθελα, δεν ήθελα, έγινα και ολιγονιδικός. Από όσους έχω παράγοντες, έχω επικοινωνήσει και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή, ο μόνος που έχει καθαρή σχέση με τα πράγματα και καθαρή και ενδιαφέρεται, δηλαδή το δείχνει με έργα ότι ενδιαφέρεται για το καθαρό περιβάλλον, είναι ο Υπουργός. Είναι όμως. Αυτό μπορούμε να το βρούμε σε πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το περιβάλλον και θέλουν, πολύ στενοχωρούνται όταν βλέπουν ότι γίνονται βανδαλισμοί. Εκείνο που έχει σημασία για τον Υπουργό είναι ότι έχει και καθαρές απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και τι αποφάσεις πρέπει να πάρουμε. Για πρώτη φορά με τη σαφήνεια που ακούσατε, έχουμε μπούσουλα. Όλοι μας τα έλεγαν μισά. Σήμερα υπόθηκαν με το όνομά τους. Αυτά θα τα υπηρετήσω. Μοναδικός τρόπος μέχρι να γίνει η ενδιάμεση λύση, κύριε Υπουργέ, είναι η γρήγορη δημιουργία της ενδιάμεσης λύσης στον χώρο της Τριανταφυλλιάς. Ό,τι τεχνικό πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται εφόσον υπάρχει βούληση για να ξεπεραστεί. Όχι, τι, δεν θα έχει τις επιβαρύνσεις που είπε ο Υπουργός, όπως το περιέγραψε καλύτερα από μένα. Και από εκεί και πέρα, πλέον. Είναι συγκεκριμένη και η άποψη όλων των δημάρχων, συγκλίνουμε όλοι, συμπορευόμεθα με την άποψη του και το σχεδιασμό που έχει η κεντρική εξουσία και πιστεύω ότι ό,τι εμπόδια και να παρεμβάλλουν κάποιοι που ανήκουν στο λόμπι της παλιής μορφής του εργοστασίου και των πολύπλοκων και διαφορετικών συμφερόντων από εκείνα που εκφράζουμε εμείς, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα οι ενεργείες τους. Ο κύριος Τσιρώνης, κλείνοντας τη συνέντευξη, ερωτήθηκε για τις τρέχουσες κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις, αφού έδωσε συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την ψυχραιμία και την υφαλιότητα που επιδεικνύει τις δύσκολες αυτές στιγμές, τόνισε πως η κυβέρνηση θα σεβαστεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα βγάλει κάλπη την Κυριακή. Δεν κάνω κάποια προπαγάνδα και μάλιστα δήλωσα ότι σεβόμαστε και όλους τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως άποψης, γιατί είμαστε μια κοινωνία συνεκτική. Είμαστε μια κοινωνία, το αποδεικνύουμε στον δρόμο σήμερα. Οι άνθρωποι στις καφετέρειες, στις δουλειές τους, στους χώρους, οι τουρίστες που έρχονται. Βλέπετε ότι εδώ δεν είναι μια χώρα διχασμένη, δεν πέρασε ο διχασμός. Δεν περνάμε κανένα διχασμό. Εμείς έχουμε δηλώσει θα σεβαστούμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τι λιγότερο δικαστικό από αυτό. Η κοινωνία δημοκρατικά θα αποφασίσει. Αλλά να ξέρει τι αποφασίζει. Αποφασίζει ότι θέλει το μνημόνιο ή δεν θέλει το μνημόνιο. Αυτό είναι το ερώτημα δημοψηφίσματος. Δεν είναι ναι όχι στην Ευρώπη, δεν είναι ναι όχι στο ευρώ, δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει την πραγματικότητα. Έχουμε μια διαπραγμάτευση. Μας ήρθε μια πρόταση του Ευρωπαίου που δεν τη θεωρούσαμε καλή. Θεωρούσαμε υποχρέωσή μας να έχει ο ελληνικός λαός ένα καθαρό μήνυμα, αν του αρέσει αυτό το μνημόνιμο με το φόρο στον τουρισμό, με τα φόρο στους αγρότες, αν του αρέσει, του αρέσει. Αν ο ελληνικός λαός πει, φωνή λέει λαού, οργή Θεού.